Το σημερινό βίντεο θα ερχόταν κάποια στιγμή, αλλά δεν περίμενα να είναι τόσο σύντομο αυτή τη στιγμή. Εάν θυμάστε, σε ένα αρκετά παλιό βίντεο, είχα πάει το ποδήλατο αυτό στο μηχανουργείο, όπου μεταξύ άλλων εργασιών το κόλλησα και σε τρία σημεία που είχα διαπιστώσει ότι είχε ξεκινήσει να σχηματίζεται ρογμή. Και όπως είναι προφανές, σε εκείνα τα σημεία το χρώμα από την κόλληση πήγε περίπατο. Αρκετοί τότε μου είχατε πει να το βάψω, αλλά τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν ήθελα να το κάνω για διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων ήταν πως πίστευα ότι θα υπάρχουν και αλλού ρογμές και ήθελα να κάνω μια εξονυχιστική επιθεώρηση του πλαισίου πριν το βάψω ξανά. Παρ' όλα αυτά, τώρα πρέπει επειγόντως να βαφτεί, διότι σε δύο εβδομάδες από σήμερα για μένα έχουμε το Athens Bike Festival. Και στο συγκεκριμένο Bike Festival, εγώ μαζί με τον Γεράσιμο, θυμάστε από το πρώτο βίντεο της χρονιάς που κάνει και εκείνος trial, έχουμε trial show. Και η αλήθεια είναι πως δεν θέλω εκεί να εμφανιστεί το πόδιο σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, πρέπει να βαφτεί. Και προφανώς για να βαφτεί πρέπει πρώτα να λυθεί. Αλλά επειδή στην Αθήνα δεν έχω ούτε το χώρο, αλλά κυρίως τα εργαλεία για να λύσω το ποδήλατο, έξω και η επίσκεψή μου στο κατάστημα Frederick Bikes. Και θα επιστρατεύσω αρχικά το καινούριο μου πολύ εργαλείο. Ναι, όχι, δεν έκανα λάθος, το είπα δύο φορές αυτό. Πολύ εργαλείο. Στο μεταξύ, αυτός εδώ είναι ο τοντοτήρας, ο custom τοντοτήρας που είχα φτιάξει, αν θυμάστε, με το πολυμορφικό πλαστικό πέλετ. Άμα κάνει focus θα το δείτε. Εκεί. Και είναι ακόμα σε αρκετά καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Αλλά προφανώς θα το φτιάξω από την αρχή για να είναι τέλειο. Και μετά από έναν πολύ πρόχειρο αλλά λεπτομερή καθαρισμό, αυτή είναι η μεσαία τριβή σε κομμάτια. Και τη συγκεκριμένη μεσαία τριβή την έχω περίπου 10 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Το μόνο που χρειάζεται αλλαγή είναι αυτά ρουλεμάν, το οποίο παίζει να είναι το πιο δυσέβρετο αντικείμενο επάνω σε όλο το ποδήλατο. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά. Βαμμένο ατσάλι δεν παθαίνει τίποτα, τα υπόλοιπα αλουμίνια δεν παθαίνουν τίποτα. Ας τις συναρμολογήσουμε όμως πάλι. Και η μεσαία τριβή είναι πανέτοιμη. One piece για ακόμη μια φορά, αλλά ας συνεχίσουμε με την αποσυναρμολόγηση. Και κάπως έτσι με αυτά τα πολύ απλά βήματα, το πλαίσιο έμεινε και πάλι γυμνό. Και τώρα μπορείτε να δείτε για ακόμη μια φορά τις τρεις κολλήσεις λίγο πιο καθαρά. Και επί της ουσίας το μόνο που έχει μείνει, εδώ είναι όλα τα περιφερειακά, το μόνο που έχει μείνει είναι να βγάλω τα γκρυπάκια από το τιμόνι, γιατί θα βαφτεί προφανώς και αυτό. Και ο μόνος τρόπος να βγάλεις τα foam grips είναι ο εξής, απλώς. Εύκολο. Αλλά αυτό εδώ δεν το πετάω, το χρησιμοποιώ σαν μαξιλαράκι σε μερικά σημεία που χρειάζεται. Όχι στο ποδήλατο, γενικότερα. Αυτό το τιμόνι το είχα βάψει μαύρο από λευκό που είναι στο μηχανουργείο, τότε που είχα κάνει και τις κολλήσεις, με απλό σπρέι. Απλά είχα τρίψει λίγο την επιφάνεια και το είχα περάσει σπρέι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν κράτησε ιδιαίτερα πολύ το μαύρο. Στο κουτί λοιπόν βρίσκονται όλα τα πράγματα, τροχή και το πυρούνι και εδώ το πλαίσιο. Αλλά θέλω να ακούσετε κάτι. Εκεί. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό, ελπίζω να ακούστηκε. Έχει μπει μάλλον ένα πετραδάκι μέσα σε αυτό το σωλήνα. Ευτυχώς υπάρχουν δύο τρύπες, μία τρύπα από εδώ εσωτερικά και μία μπροστά εσωτερικά. Νομίζω φαίνεται εκεί. Και εδώ μέσα, αυτή εκεί πέρα. Όχι, είναι στον πάνω σωλήνα. Το εντόπισα. Όχι, δεν είναι πετραδάκι. Είναι μπιλίτσα. Αυτή εδώ
η απειροελάχιστη μπήλια βγήκε απ' έξω. Τώρα, από πού προήλθε αυτή η μπήλια, ένας θεός ξέρει. Και από το Frederick Custom Bikes, Athens Custom Bicycles. Και κάπως έτσι το ποδήλατο, το πλαίσιο καλύτερα, είναι έτοιμο για τη διαδικασία του βαψίματος. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα πω σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως στο Fireball και συγκεκριμένα για την 7η νομίζω φορά που είναι αυτή που βάφω αυτό το ποδήλατο, θέλω να περάσω για ακόμη μια φορά στο 100% εργοστασιακό σύνολο. Δηλαδή πάλι πορτοκαλί του εργοστασίου όμως και όλα τα σχέδια θα είναι αερογραφίες. Το λογότυπο μπροστά, το Inspire στο πλάι και στα δύο πλαϊνά και ούτω καθεξής. Ανδρέα, επίσης παρένθεση, έχουμε 10 μέρες. Κυριολεκτικά μετρημένες, αριθμημένες 10 μέρες μέχρι την ημερομηνία που ξεκινάει το Bike Festival. Προλαβαίνουμε. Θα προλάβουμε, λίγο δύσκολα, αλλά θα προλάβουμε. Αν αλλάξει κάτι στην πορεία. Κοίταξε, θα το πάμε σε fast forward. Ως συνήθως. Θα βάψουμε επίσης τιμόνι, λαιμό και πυρούνι. Σε αντίθεση με το Fireball που είχαμε πολύ περισσότερα πράγματα. Τουλάχιστον στην πορεία φτάσαμε να έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Στην αρχή ήταν για ένα ποδήλατο, για ένα πλαίσιο. Ας περάσουμε όμως στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, το οποίο φυσικά είναι. Ξεβάψουμε. Να φύγει όλο το παλιό χρώμα. Και αμέσως μετά από αυτό να ελέγξω κάθε γωνιά του σκελετού για τυχόν ρογμή. Και επί της ευκαιρίας, αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτή η γραμμή εδώ, θεωρούσα πως ίσως να είναι ρογμή. Αλλά θα φανεί σίγουρα μετά το ξεβάψιμο. Φύγαμε. Δεν έχει αστάρι από κάτω αυτό. Είναι το χρώμα κατευθείαν πάνω του. Υποτίθεται ότι είχε περαστεί αστάρι με σπρέι. Μονής. Γι' αυτό ξεκολλάει. Και... φαντάζεσαι να το πήγαμε όλο έτσι. Αν το έχεις υπομονή, ναι, μπορείς. Τσούκου τσούκου τσούκου, περνάει χειμώνας. Ξανά χειμώνα λέει, το ξεβάψει εδώ. Ναι, δεν είναι και δεν έχει γίνει και προετοιμασία, δηλαδή δεν έχει τριχτεί και δεν έχει κολλήσει. Δηλαδή. Αυτό κανονικά έπρεπε να είναι έτσι. Δηλαδή να... ή έτσι. Εδώ ας πούμε φαίνεται ότι ήταν κόκκινο, αστάρι, σαν τα δέντρα, κοίτα. Αλουμίνιο, παλιό χρώμα. Ναι, προηγουμένως ήταν κόκκινο. Μπράβο. Αστάρι από πάνω και το πορτοκάλι το τελευταίο, ας πούμε. Το προηγούμενο βάψιμο, δηλαδή όταν είχε γίνει ακριβώς έτσι, ήταν το 2017, πριν 7 χρόνια. 7 χρόνια πριν. Εντάξει, καλά είναι. Πρωτού όμως ξεκινήσει η διαδικασία του ξεβαψίματος με το διαβρωτικό, έπρεπε να μετρήσουμε τα αυτοκόλλητα για να σχεδιαστούν στον υπολογιστή σε vector από τον Ανδρέα και μετά να τα κόψουμε για να τα κάνουμε στη μορφή αερογραφιών. Αλλά τώρα, πριν πέσει επίσης το διαβρωτικό, πρέπει να βγουν τα αυτοκόλλητα με το θερμοπίστωτο. Και λάθος έχουμε δει. Έλα αυτό με τη μία όλο. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Later that same αλουμίνιο λοιπόν και τώρα φαίνεται ξεκάθαρα κάθε λεπτομέρεια και ατέλεια που μπορεί να έχει το πλαίσιο.
αλλά ευτυχώς δεν διέγινα πουθενά νέα ρογμή να σχηματίζεται. Για τα πρακτικά, εάν θυμάστε, το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει κολληθεί σε 4 διαφορετικά σημεία, 2 κατά Ποτισέλα και 2 στο Ψαλίδι, σε ρογμές που ευτυχώς πρόλαβα πριν κομπούνε τελείως. Όπως και να έχει, πράγμα απευθείας στο πρώτο στάδιο, δεύτερο, τέλος πάντων, επόμενο στάδιο του βαψίματος, που είναι το αστάρωμα φυσικά. Το αστάρι γενικά θέλει μερικές ώρες για να κάτσει σωστά, ωστόσο επειδή είχε περάσει αρκετά η ώρα, έμεινε για άλλο το βράδυ. Την αμέσως επόμενη μέρα που το αστάρι είχε στεγνώσει για τα καλά και ήταν έτοιμο να υποδεχθεί το νέο χρώμα, που όπως είπα θα ήταν το εργοστιακό πορτοκαλί, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το πρώτο θέμα, το οποίο ήταν η απόχρωση του πορτοκαλί. Επειδή δεν είχα κάποιο κωδικό χρώματος για να πάω τυφλά σε εκείνον, πήγα κάπως με το μάτι, διαλέγοντας από μια παλέτα που είχε ο Ανδρέας εκεί στο μαγαζί, στην οποία όμως τα χρώματα ήταν τυπωμένα επάνω σε αυτήν. Με αποτέλεσμα η απόχρωση που είδα στην πραγματικότητα να απέχει αρκετά από αυτήν της παλέτας. Και με το που είδα το αποτέλεσμα, ένα σοκ υπήρξε, η αλήθεια είναι. Γιατί ήταν ένα λάθος που με το χρόνο που μας πίεζε θα μας πήγαινε και αυτό 2 μέρες πίσω. Χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, πήγα κατευθείαν στο μαγαζί που είχε τα χρώματα να διαλέξω ένα νέο χρώμα. Εκεί λοιπόν είχαν προφανώς πιο πολλές παλέτες, αλλά οι παλέτες που είχαν εκεί είχαν και τα χρώματα βαμμένα επάνω σε αυτές, που σημαίνει πως ό,τι έβλεπες στο καρτελάκι, ακριβώς αυτό θα έπαιρνε στο δικό σου αντικείμενο. Επομένως, πρώτο πάθημα εδώ που έγινε μάθημα, πάντα να διαλέγω χρώματα από τέτοιες παλέτες που τα χρώματα είναι βαμμένα επάνω τους και όχι από αυτές που είναι τυπωμένα επάνω τους, τα οποία είναι κατά προσέγγιση. Και το δεύτερο μάθημα που πήρα από όλη αυτή τη διαδικασία ήταν πως όταν δεν είμαι σίγουρος για το χρώμα, θα κάνω πάντα την πρώτη απόπειρα σε κάποιο δοκιμαστικό αντικείμενο και όχι στο τελικό προϊόν. Ναι, αυτονόητο γενικά, αλλά εκείνη την ώρα δεν το σκέφτηκα. Τώρα θα το έχω πάντα στο μυαλό μου. Κρατήστε τα και τα δύο αυτά όμως, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σας δηλώσουν από πολλά. Σε κάθε περίπτωση, λίγες ώρες αργότερα, αφού είχε στεγνώσει για τα καλά το λάθος πορτοκαλί, τρίφτηκε εκ νέου, έτσι ώστε να περάσουμε από πάνω το πιο σωστό πορτοκαλί που επέλεξα. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα από τη στιγμή που ανακαλύψαμε το λάθος χρώμα πάνω στο πλαίσιο, ακριβώς 7 ημέρες πριν το show και περίπου 3 χέρια μετά εφαρμογής του σωστού χρώματος, το πλαίσιο είναι πανέτοιμο, από άποψη χρώματος τουλάχιστον. Και όπως φυσικά μπορείτε να διακρίνετε εδώ, έχουμε κόψει τις μάσκες που σχεδιάζαμε την πρώτη μέρα με τον Ανδρέα και περνάμε απευθείας στην εφαρμογή τους. Τώρα, σε αντίθεση με όλα τα αστρογραφικά που έχω φτιάξει στο μηχανάκι, στο ποδήλατο, στο Fireball προηγουμένως κλπ, εδώ έχουμε την εξής πρωτοτυπία. Τα λογότυπα του Inspired Sky δεν είναι ένα χρώμα, αλλά δύο χρώματα, όπως βλέπετε. Κάτι που γενικά κάνει την όλη διαδικασία αρκετά πιο σύνθετη. Με άλλα λόγια, χρειαζόταν να δημιουργήσουμε δύο μάσκες. Η μία για το μαύρο φωτό του σχεδίου και η άλλη για να αφήσει εκτεθειμένο μόνο ό,τι έπρεπε να γίνει λευκό. Αλλά για να σας δώσω μια καλύτερη εικόνα του τι σημαίνει αυτό στην πράξη, αφού στέγνωσε το πορτοκαλί, έπρεπε να περάσουμε τη μάσκα για το μαύρο, να μασκαριστεί το πλαίσιο περιμετρικά για να μην υπάρχουν πιτσιλιές ατακουτσιρημένες από εδώ και από εκεί. Να περαστεί το μαύρο χρώμα και αφού μερικές ώρες μετά στεγνώσει, να ξεμασκαριστεί μερικό στο πλαίσιο, να περαστεί η μάσκα για το λευκό, να ξαναμασκαριστεί, να περαστεί το λευκό και να περιμένουμε να στεγνώσει πάλι το λευκό προκειμένου να μεταβούμε στο τελευταίο στάδιο, το οποίο φυσικά είναι το βερνίκι. Σήμερα λοιπόν είμαστε 2 μέρες πριν το show. Όπως βλέπετε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τις μάσκες, τα γραφικά έχουν περαστεί όλα, καθώς και το βερνίκι, 4 χέρια για περισσότερη προστασία και φυσικά έγινε και το τελικό γυάλισμα. Και κάπως έτσι, τόσο απλά, με όχι τόσο ενδεικτικούς ταχύτατους ρυθμούς και μερικές αναποδιές, στις οποίες αντεπεξήλθαμε ευτυχώς, το Inspired Sky ως πλαίσιο είναι πανέτοιμο να στηθεί για ακόμα μια φορά.
Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα όμως, ίσως να ρωτιέστε πού βρίσκομαι. Προτού σας δείξω όμως τον περιβάλλοντα χώρο, θα ήθελα να θαυμάσω για ακόμη μια φορά αυτό το αποτέλεσμα και να το δείτε κι εσείς στον ήλιο. Είμαι σίγουρος πως αυτό το αποτέλεσμα το περιμένατε αρκετοί από εσάς εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Αλλά θα ήθελα να σταθώ σε μία-δύο λεπτομέρειες. Πρώτον, μετά από περίπου 11 χρόνια, αλλάζω για πρώτη φορά είδος χειρολαβών. Και από foam grips που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα, εδώ περάσαμε και τοποθετήσαμε την ταινία που έχουν καταβάσει οι κούρσες. Και μπορώ να πω με βεβαιότητα, από το λίγο τουλάχιστον που το έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα, ότι βολεύει άπειρα. Το μόνο που μένει είναι να δούμε πόσο θα αντέξουν στον χρόνο και τη χρήση. Δεύτερον, μία απορία που ίσως έχετε αρκετοί από εσάς είναι γιατί το έχω βάψει τόσες πολλές φορές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και δεν παίρνω απλά ένα καινούργιο 24 trial. Ο λόγος είναι ο εξής. Οι μέρες καριέρας μου με το 24 τείνουν στο τέλος τους. Και αφού ολοκληρώσω ένα βίντεο που ετοιμάζω με το πικ των δυνατοτήτων μου με αυτό το είδος, θα το αφήσω τελείως στην άκρη και θα αφοσιωθώ, θα αφιερωθώ στο 26 trial, γιατί θέλω να πειραματιστώ πλέον σε αυτό το είδος. Αλλά για την ώρα το σημερινό show θα έχει κατά βάση να κάνει με αυτό το ποδήλατο. Και το 22 του Γεράσιμου. Κατόπιν όλων αυτών λοιπόν, και αφού ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τον Αντρέα από το Athens Custom Bicycles για αυτή τη φοβερή δουλειά, καλώς ήρθατε στο Athens Bike Festival 2024.